είναι γενική παραδοχή ότι η ομάδα όσο περνάει ο καιρός γίνεται κάθε παιχνίδι και καλύτερη. Πώς το βιώνετε εσείς μέσα στο γήπεδο αυτό? Νομίζω βλέπουμε από τα αποτελέσματα και τις εμφανίσεις ότι όντως η ομάδα γίνεται καλύτερη. Είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Έχουμε αφομοιώσει το νέο σύστημα, τη νέα φιλοσοφία του προπονητή και νομίζω ότι θα είμαστε ακόμα καλύτεροι στα επόμενα παιχνίδια. Τι άλλαξε και βλέπουμε αυτή τη διαφορά και πότε πιστεύεις ότι έγινε αυτό το κλικ που άρχισε πλέον το ποδόσφαιρο που θέλατε να παίξετε να βγαίνει και στο γήπεδο? Δεν άλλαξαν πολλά. Η δουλειά στις προπονήσεις είναι ίδια, ίσως και περισσότεροι. Απλά χρειάζεται χρόνος για να αφομοιώσει ένα τελείως διαφορετικό πλάνο. Νομίζω η αρχή έγινε από την ισοπαλία μέσα στην ΑΕΚ που κάναμε εξαιρετική εμφάνιση και θα έπρεπε να έχουμε κερδίσει. Και ξεκίνησε από εκεί η ομάδα να ρολάρει, όπως λέμε, και να έρχονται αποτελέσματα. Σε προσωπικό επίπεδο, το έχουμε ξανασυζητήσει, ακούς συνεχώς τον προπονητή, πέρα από ότι το δείχνει, να λέει ότι είσαι ένας παίχτης τόπου επίπεδου και ότι σκέφτεται να σε διατηρήσει τη θέση σου και να από εκεί πέρα να βρει λύσεις στα υπόλοιπα θέματα και στις υπόλοιπες θέσεις. Τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα για σένα? Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος όταν ακούω τέτοια λόγια του προπονητή μου. Μόνο χαρούμενος μπορεί να είμαι και να δίνω το 200% του εαυτού μου. Από εκεί πέρα θέλω να συνεχίσω έτσι. Θέλω να συνεχίσει η ομάδα έτσι, να κατακτήσουμε τους στόχους μας στο τέλος χρονιάς, όλοι υγιείς και βλέπουμε. Πλέον υπάρχει και ο Αντρέ στην υπόθεση που έχεις πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής και σε έχει βοηθήσει και εσένα προσωπικά. Οπότε, ως ο βασικός αριστερός μπακ αυτή τη σεζόν, πώς νιώθεις και τι θες να πεις και στον ίδιο και στον κόσμο για την επιστροφή του Αντρέ? Σίγουρα είναι μεγάλη η επιστροφή του Αντρέ, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε όλα τα παιχνίδια. Τα έχουμε ξαναπεί, είναι εμβληματικός παίκτης για την ομάδα. Ελπίζω να συνεργαστούμε στα επόμενα παιχνίδια, όταν θα είναι 100% έτοιμος να μας βοηθήσει. Και νομίζω ότι ο κόσμος έχει ακόμα πολλά να δει από τον Αντρέ. Μπροστά μας είναι το παιχνίδι με το Βόλο, μια ομάδα που έχει παίξει μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, έχει πάρει αποτελέσματα. Πώς πιστεύεις ότι θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι? Ο Βόλος είναι μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Παίζει στρωμένο ποδόσφαιρο, κυκλοφορεί πολύ καλά την μπάλα. Στην έδρα του είναι ακόμα καλύτερος. Εμείς θα πάμε για να πάρουμε το τρίποντο, να συνεχίσουμε αυτό το σερί που έχουμε, καλών αποτελεσμάτων και καλών εμφανίσεων και κοιτάμε όλους τους βαθμούς.